Δηλαδή. Τι έχει τώρα η κοπέλα. Επέ μου από μόνη σου. Κυλίτσα. Έχει τόσο ωραία κυλίτσα να μην δείξει την ενδιαφέρον καλοκαίρι. Ένα λόγο που έχω επιλέξει αυτή τη φωτογραφία είναι γιατί πολύ σωστά είπε ότι έχει ένα πολύ ωραίο σώμα και προφανώ έχει και άποψη στη μόδα η κοπέλα. Όχι, 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 κουκλίτσα μου. Αν θες να τον τυλίξεις, δεν πας ποτέ στην πεθερά σου με αυτόν τον look. Μάλιστα. Όχι, γιατί θα φύγεις. Θα πει του γιου, γε μου. Εν είχε λίγο πιο μακριά φανέλα να βάλει. Όχι, όχι, να την αφήγει, δεν θα πει γειτονιά. Γιατί το παντελόνι είναι μου τούτο να σου πει. Το παντελόνι βρακούα να μου είναι. Τι όχι, μάνα. Έπιαν το παντελόνι σου και φόρησε τον να, να του πει. Όχι, Αντωνάκη μου, πού πάει να του πει. Δεν γίνεται. Η Σοφία μας δεν ξέρει αν τίνεται. Όχι, εσύ, Σοφία μου, ήταν αυτή μου τυχαία. Άλλαξε την. Α, την πιάω τηλέφωνο. Ναι. Τώρα να δούμε. Θα του πει του γιου. Ναι, θα του πει σίγουρα γιατί δεν πα ποτέ στην μέλη. Αν πει μέλη, θα... να πω στο αλλάζω. Εκάμαμε σειρά. Ένα κρατούσε. Σίγουρα κάναμε σειρά. Σίγουρα. Να κρατούσε κάτι. Κοίταξε, Ελένα μου, αν κρατούσες κάτι από όλα αυτά, θα ήταν το... Μη σου πω και θρίλερ. Πάμε παρακάτω. Θα ήταν, αν, θα απαντήσω στην Ελένα, αν κρατούσα κάτι στην προηγούμενη φωτογραφία με το άσπρο το cardigan, το αυτό, θα το είχαμε κλειστό με ζωνούλα, χαμηλό παπουτσάκι, διαφορετικό τρόπο. Γιατί χαμηλό παπουτσάκι, Νικόλα μου. Αν θα βάλεις ψηλό. Δεν πρέπει να είμαστε ενοχλητικοί. Για να κάνουμε ένα συμπέρασμα. Δεν πρέπει να είμαστε εντυπωσιακές όταν πάμε στην πεθερά. Εντυπωσιακές σίγουρα όχι, αλλά ο εαυτός μας πρέπει λίγο να είμαστε. Απλά πρέπει να είμαστε εντύπωσιακός ο χαρακτήρας που δίνουμε και λίγο στην αρχή του γιού της. Δηλαδή, εν τα δίνεις όλα στην αρχή. Σωστά. Ναι. Σωστά, πολύ. Εν τα δίνεις. Ναι, να μην εμφανιστεί μετά. Ακριβώς. Με εκείνο που θα ένιωθε πολύ άνετα παντελή μου. Άρα πάμε στη δεύτερη μας φωτογραφία. Που σίγουρα έτσι θα πάει. Δεν θα πάει να μαζέψει καραόλου, να δει που να βρέξει να αρτίζει τι μπότε τι ψηλέ. Συγγνώμη, Χριστιανό, αλλά αυτέ οι συγκεκριμένε μπότε σίγουρα δεν είναι για καραόλου. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω εγώ. Να μαζέψει σε έναν μπαρ έναν σύντροφο μπορεί, αλλά καραόλου σίγουρα δεν μαζέψει. Γιατί δεν φορούσε παντελόνι, γιατί δεν φορά παντελόνι, φορά μόνο το πράγμα. Καταρχά να πει, καλά, Σιωρ, έπιασε το μπουκάμισον του γιου μου του Σπύρου, εφόρησε το, έβαλε και τη ζώνη, έπιασε τη τσέντα και την προηγούμενη που έφυγε από τη δουλειά. Και τούτη μπότα από την ύβρε. Εν τω μεταξύ, πόσο ωραία είναι αυτή η. Στην κλονιστική. Ναι. Αλλά δεν πα ποτέ, αγαπημένοι μου φίλοι, στην μέλουσαν και πεθερά. Καλά πεθερά. Και να κρατάτε το κινητό σου συνέχεια. Να κάνει το κινητό. Καταρχά, το κινητό πρέπει να το βάλει σε airplane mode. Α, βέβαια. Με να παίξει με τίποτα. Γιατί αν είχε ένα ringtone, δεν καμνεί. Να πει πάνω μου τούτη μουσική που έβαλε τούτη τώρα και παίζει τηλέφωνο. Γιατί αν παίξει και παραδείγματο ότι είναι κάποιο άλλο και παίζει εδώ σε διπλό να πω κάτι όμω. Να φανταστώ ότι η πεθερά θα μπει στη διαδικασία να μπει στο Facebook να τη δει. Εξαρτάται από την πεθερά. Εξαρτάται από την πεθερά του, την παντελή μα. Αν είναι τη τεχνολογία. Αν είναι η μάμα τη Χριστιανή, σίγουρα θα μπει και Twitter, και Facebook, και Instagram και ούλα. Και έχει αφήσει και εγώ στην κόμμα. Βέβαια. Πάμε στην επόμενη μα. Επόμενη κυρία. Τι έλεγε πριν, Κωνσταντίνα μου. Σβησμένο τζινάκι, παιδιά, απομακρυνθείτε. Έτσι, μην πάτε. Είναι μια πάρα πολύ κούλη πεθερά μου. Είναι... Κοίταξε. Αφού μακρύ... θα σου πει. Φάντο η Σίλη, είναι έτσι που λέω, είναι πεθερέ. Έχει πεθερέ που είναι πολύ. Όμως επειδή δεν το ξέρεις ακόμη αυτό, Χριστιανά μου. Να σου το πει, μπορεί... Ναι, ο γιος δεν το ξέρει, μήπως να μας το μεταφέρει όμως. Άλλο να πάει να δεις εσύ που μόνη σου είναι που γίνεται. Γιατί ο γιος μπορεί να μας πει άλλα πράγματα. Κατάλαβες. Άθελα του βέβαια ο άνθρωπος. Αλλά με φαρδί σκισμένον τζι και να δεις και το μιλιτάρι το σακάκινι στη μέση. Έμπαει. Άρα θα πας την πρώτη φορά έτσι. Θα δεις σε λίγο πώς θα πας. Θα δεις, έχουμε. Ό,τι πεθερά είναι cool, ένα λεπτό είναι cool. Όχι, ούτε στη δεύτερη φορά μπα με αυτόν τον look. Στην τρίτη πα, στην τρίτη. Ούτε με το γυαλί. Μετά το γάμο. Το κατάει και τον καθρέφτη μπάει. Τι εννοεί, Ρε Νικόλα, αν έχω μόνο καθρέφτη κατάει και ένα. Αλλά βγάλει. Γιαγιά για να πάω στην πεθερά. Με το που κατεβεί που είναι αυτοκίνητο θα βγάλει. Θα μπούμε στη θήκη, με στη τσαντούλα σου. Και αν κάτσει μόνο στον ήλιο. Να φανούν τα ματούτια. Δεν πρέπει. Πρέπει να την κοιτάζει στα μάτια. Για κοίταμε λοιπόν και εξηγήσου. Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Βέβαια, δώρο, βέβαια παίρνει. Πάντα. Είτε ένα γλυκό. Όχι, θα πάρει ένα γλυκό. Βέβαια, έχει πολύ δίκιο. Μπορεί να την τροπιάσει ότι. Είναι πολλά καλή νοικοκυρά να που γίνεται. Το καλύτερο. Κατάλαβε. Άρα. Α. Εντάξει, είδα κάτι και όπως συντονίστηκα. Όχι, όχι, έχει αλλάξει, έχει εδώ τώρα. Πάμε στην επόμενη. Ωραία. Πάμε στην επόμενη κυρία που δεν πρέπει να εμφανιστεί έτσι μπροστά στην πεθερά τη. Δεν φοράς τόσο μεγάλο κολλιέ. Γιατί καλέ, τι έχει κολλιέ.
Δεν, είναι πολύ με δυναμικό. Είναι πολύ πράγμα. Δυναμικό. Δεν πρέπει να δείξει ότι έχω πυγμή και δυναμικότητα. Απλά δεν... δείξει κάτι άλλο που ζούμε σε εμπρό. Όπω δείχνει και το γιου όμω. Ακριβώ το αντίθετο. Να σα πω κάτι, είναι η πρώτη εντύπωση. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Πρέπει να προσέξει πώ θα πάτε, παιδιά. Ούτε με το σορτ το δερμάτινο, το ψηλό μισό και το γυλαίκο μου πάνω. Και βαστά πάλι τζιγκι 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 το κινητό στο χέρι. Πολύ ωραίο τον ποτάκι, αλλά ούτε με τον ποτάκι φανταζούμε θα μα πει. Το μποτάκι δεν με πειράζει αν ήταν ένα παντελόνι ή μια pencil skirt. Ωραία, πάμε στην επόμενη κυρία. Έχουμε και άλλη που δεν πρέπει να εμφανίσουμε. Πέτε μου εσείς τώρα, δεν δίνω και αχέρκα μου. Μπουστάκι. Εμπολά. Δεν δείχνουμε δέρμα. Τόσο πολύ. Θα δείξουμε βέβαια, αλλά όχι τόσο πολύ. Με τζεχάνκια, τζεχάνκια. Και ναυταλίνε. Πάρε μαζί σου ναυταλίνε, δεν έχει παντού. Μόνο. Αλλά μόνο με τζινί μου βάλουν οι τζινί. Που το πω αυτό, πω τσίπα δεν πέραμε στους τσινιούς τώρα. Α, καλά. Αυτή η κοπέλα έβαλε και κοντό και δερμάτινο και πολύ τα σκολαρίκια τα έντονα. Ένα σωστό πράγμα έχει. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό? Μη σου πω ότι θα είναι και η αδερφή εκεί του γαμπρού και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει άμα πάει έτσι. Τι είναι το σωστό στα φούστα? Όχι, το μήκος του τακουνιού. Ναι. Χωρίς βέβαια να πιάνει παστούνα στραγαλό, γιατί παραπέμπει λίγο κάπου αλλού. Αλλά μόνο το ύψος του τακουνιού είναι σωστό, τίποτε άλλο. Εντάξει, τίποτε άλλο. Λοιπόν, να ξαντηθούμε καλικάντζαρι και είμαστε μια πάμε τώρα στις φωτογραφίες που πρέπει. Η φούστα μια χαρά είναι, Νικόλα μου. Εντάξει, σίγουρα έτσι θα πάτε. Εντάξει, που τώρα μου τώρα. Υπέροχη εικόνα έχουμε σήμερα. Ωραία, πάμε να δούμε πώς πρέπει να εμφανιστείτε στην πεθερά σας για το πρώτο, την πρώτη συνάντηση, γιατί η πρώτη γνωριμία, παιδιά, παίζει πάρα πολύ. Ρόλο. Πάμε να δούμε, για να δούμε. Πείτε μου. Εντάξει, είναι στιλάτη η κυρία. Είναι και στιλάτη, δεν είναι υπερβολική. Μπράβο, βρε Νικόλα. Έτσι, ναι, αλλά μπορεί να μην φορεί τίποτα από κάτω, μπορεί από πάνω εννοώ. Εν είμαι αφήκης να πω ότι θετική πλευρά. Δεν επήγαμε σε αυτό το επίπεδο. Φοράει η γυναίκα. Εγώ με πία. Είναι το μπες, είναι all time classic. Το συνδυάζεις με το μαύρο. Θα της αρέσει κιόλας γιατί φοράει και το μπες και το μαύρο. Και να πει, ουμάνα μου, τα καλή κορούδα του έβαλε το μπες σύρτε. Όχι, όχι, πολλά καλή εμφάνιση να πει. Κατάλαβες. Εκτενισμένα τα μαγιά μας περιποιημένα, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καθαρές, ότι περιποιούμαστε τα μαγιά μας. Ότι είμαστε και λίγο όμορφες για το γιο της. Ακριβώς. Ότι βάλαμε και έναν τύπου απαλών ατιμέλητων κραγιών. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ απλή, πολύ απλό, συγγνώμη, το ρολογάκι, η τσαντούλα και το διακριτικό που δεν είναι καθόλου διακριτικό, βέβαια, παπούτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πάτε και σε ένα εστιατόριο και στο σπίτι, έτσι. Αλλά και για καφέ μπορείτε να πάτε να συναντήσετε τη μέλουσα πέθερά σα. Γιατί να πάει για καφέ, Νικόλα μου, έτσι καλά ντυμένη. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ την βρίσκω πάρα πολύ καλά ντυμένη. Ωραία. Δεν θα πάει και με τα αθλητικά, έτσι δεν είναι? Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Όχι. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Δεν αρέσουν τα αθλητικά στι. Ένα little black dress που πόσε φορέ να πούμε ότι πρέπει να έχετε όλε οι γυναίκε στην καφταρόμπα σα. Αυτό θα τη αρέσει πάρα πολύ. Ακριβώ. Και κοίταξε το παπούτσι. Βέβαια, είναι κλασικότατο, είναι πολύ καλό. Είναι λίγο νεμετικό, αλλά δεν πειράζει, αυτό θα βάλετε. Είναι ασεξουαλ το συγκεκριμένο παπούτσι, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει στην πρώτη σας εμφάνιση αυτό να βάλετε. Μα και στο σπίτι είναι... αρέσει τη πεθερά και σε χωρίζει ο άντρα. Λες. Έτσι όπως μας ταλαλείς, έτσι να γίνει. Όχι, θα συνεχίσεις με το μέλλον σύζυγό σου. Αγάπη μου, σήμερα είναι καρναβάκι, αλλά δεν πιστεύω κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω. Και πάλι είναι χτενισμένη και διακριτική. Εδώ. Όχι. Όχι, είναι ωραίο. Όχι. Άκου να σου πω, Χριστιανά, πιένε κάμε ένα διάλειμμα, πιένε πλήθου, πιένε νύφτου, δεν ξέρω τι να κάνω. Τούτη συγκεκριμένη φανέλα είναι όχι πιζάμα. Είναι υπέροχη. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Είναι υπέροχη. Όταν τη φοράμε στο γραφείο, γιατί μου το λέει. Φόρησε έτσι. Πάρα πολλέ. Ποτέ δεν φορήσε. Πάρα πολλέ φορέ. Φέρε, φέρ τη δάμε αν την εφορήσε. Εντάξει. Αύριο φορέστη. Αύριο θα τι φορέ. Ετοιμάζεται τον Νικόλα, βρίσκεται πάνω σου. Ωραία. Και τον καφέ σου φάω μπισκότο. Νικόλα μου παίζει. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, γιατί το ριγέ δείχνει μια κλασική αίσθηση, έτσι, ναι. Μια απλή pencil skirt σε γκρίζο χρώμα, συγγνώμη, που είναι λίγο πάνω από το γονάτο, ούτε κοντή, αλλά ούτε και μακριά. Είναι πολύ σωστή. Ωραία. Παπούτσι απλό και ωραίο, λίγο υπερβολή το μαλλί, αλλά δείχνει ότι έχω αισθητική και class.
και το γυαλί, υπερπαραγωγή, αλλά σε απλή γραμμή. Και κόκκινο κουκκινάρι. Και κόκκινο, ναι. Μας πειράζει. Αφού είναι εγκαλαντημένη, είπε με αυτή. Δείχνουμε ότι είμαστε...